Πάμε να δούμε εικόνες από την περιφέρεια, αρχή από τη Βόρεια Εύβοια. Έτσι, να ξεκινήσουμε από τη Βόρεια Εύβοια, καθώς εκεί χτύπησε ο Ελλάειας. Ε, Πάμε να δούμε εδώ πέρα, κόπηκαν οι δρόμοι και πλημμύρισαν σπίτια και στις ροβιέ και στο Μετόχι. Mm -hmm. Αυτό είναι από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Θα ήθελα να δούμε πρώτα το βίντεο με τι ροβιέ, όπου φαίνονται πραγματικά πλημμυρισμένα και τα σπίτια και οι δρόμοι. Αυτό εδώ να. ακριβώς. ακριβώ. Αυτέ εδώ είναι οι εικόνε από τη Βόρεια Έβια. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι το φαινόμενο του χτυπά περισσότερο από τον Τάνιελ. Κλειστό είναι ο δρόμο ανάμεσα στο Μαντούδι και το Προκόπη. Κλειστά είναι τα σχολεία στη Βόρεια Έβια, στου Δήμου Ερέτρια, Χαλκιδαίων, Βυρφίων και Μεσαπίων. Και φυσικά κάτοικοι, πυροσβεστικοί, μηχανήματα του Δήμου και τη Περιφέρεια προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν. Μάλιστα. Να πάμε από εκεί στην Πελοπόννησο και θα προσυπογράψω όλα όσα έλεγε νωρίτερα ο Χρήσο. Θα τουλάχιστον πάμε να δούμε εδώ και εικόνε από το κόρινθο στη που δείχνει τόσο τι κατολιστήσει στην ορεινή Κορινθία. Να πούμε ότι είναι προσπέλαστη η δρόμη σε καλιάνου και σε και στην φαλία. Είχαμε ισχυρέ βροχοπτώσει. Και πάμε να δούμε το βίντεο από τη γέφυρα ριου Αντιρίου, εχθέ το βράδυ, λίγο μετά τι 10. Αυτό εδώ είναι το βίντεο όπου είχε ισχυρή βροχόπτωση ε, εκείνη τη στιγμή. Το κατέγραψε. Πολύ μικρή ορατότητα, το βλέπουμε. Ναι. Ακριβώ. Και να πάμε σε ισχυρή βροχόπτωση στο πετρί. Φούσκωσαν τα ρέματα. Πάμε να δούμε εικόνα από εκεί, από το Δήμο Νεμέα, ε, τα Ιδόνια και το πετρί. Ε, θα δούμε εδώ πέρα του δρόμου όπου στην κυριολεξία γίνανε οι δρόμοι mm -hmm. ποτάμια. Πάμε να δούμε την ισχυρή βροχόπτωση του πετρί. Νάτω, το επόμενο το πετρί. βίντεο. Αυτό εδώ εδώ, ακριβώ εδώ είναι το βίντεο. Ε, Δείτε εδώ πέρα πραγματικά ε, φαίνεται ότι η κατάσταση έχει αρχίσει και... Ε, είναι τα φερτά, υλικά. τα φερτά υλικά. Έχουν πάει στη γέφυρα, έχουν κολλήσει και τώρα το, το νερό το οποίο έρχεται επιπλέον είναι ούτω ή άλλω επιβαρημένο. Προβλήματα Συνεχίζουμε. Τα είχαμε και στην επαρχιακή οδό Πούντα Καλαβρίτων. Εδώ πέρα βλέπουμε τα μηχανήματα ε, τη αυτο, αυτοδιοίκηση, τα οποία επιχειρούσαν εχθέ όλο το βράδυ για να ανοίξουν τον δρόμο από τα φερτά υλικά που κατέβασε η κακοκαιρία. Mm -hmm. Εκεί έσταλλε και μήνυμα 112 φυσικά σε όλε τι περιοχέ αλλά και ευρύτερα στου στους, στους κατοίκου Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ακίνθο, Βιτανία, Θιώτιδα, Φωκίδα, Βιωτία και Μαγνησία. Πράγμα το οποίο ε, είχε και ένα λάθο. Ε, Στάλει και ένα λάθο μήνυμα 112 σε πάρα πολλού κατοίκου στην Αττική. Ναι. Το οποίο ανησύχησε πολλού από εμά και γύρω στι 9 παρα Το οποίο μετά εξήγησε η πολιτική προστασία ότι εστάλει γιατί υπήρχε ένα ε, θέμα με την εμβέλεια των κεραιών κινητή τηλεφωνία. λοιπόν. λοιπόν. Πάμε στο, πάμε στο ξυλόκαστρο. Πάμε να δούμε εδώ εικόνε ε, ε, από το ξυλόκαστρο, καθώ και σήμερα, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που παρατηρήθηκαν και χθε, αλλά και σήμερα περιμένουν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και στο mm -hmm. ξυλόκαστρο. Έσει και μήνυμα 112 και εκεί. Και πάμε να δούμε πώ άστραψε στην Κορινθία και βρόντιξε ο Ελλάδα. Πάμε εδώ, μπορούμε να το ακούσουμε λίγο yeah. και με ήχο. Εδώ βλέπετε ότι ο ουρανός ε, έχει επαναλαμβανόμενες βροντές και αστραπές. Yeah. Να πω ότι όπω είπε και εσύ νωρίτερα, ξυπνήσαμε και εμεί εδώ στην Αττική με έντονε βροντέ, οι οποίε ε, μα τρόμαξαν όλου. Οπότε δεν ήταν καθόλου άδικο Μέσα. το 112 και να πούμε ότι το φαράγγι τη Σαμαριά θα παραμείνει κλειστό σήμερα καθώ και στην Κρήτη περιμένουν έντονα καιρικά φαινόμενα. Εντάξει, να μην πάνε σήμερα στο φράγκι τη Σαμαριά. Να μην σπάει. Σπάει. Δε, έχουμε πόσες... τις... μέρε. Δεν δε θα γίνει κάτι. Λοιπόν,